ο οποίος μας φιλοξενεί εδώ μέσα την ομιλία την καθιερωμένη της Δευτέρας. Παρά τις γρήπες εμείς θα συνεχίσουμε. Τι να κάνουμε, θα φύγει η καλοκαιρία. Λοιπόν, αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει για το αλάτι και τις ιδιότητές του. Δηλαδή ο Κύριος μίλησε για ότι μίσεστε το άλα στις γης, είπε τους Αποστόλους πρώτα και τους διαδόχους και τους πιστούς, που είναι οι άνθρωποι των μακαρισμών, διότι άμα δεν είναι άνθρωπος των μακαρισμών, τότε δεν αφορά αυτόν αυτά που λέει ο Κύριος. Μιλήσαμε λοιπόν για το αλάτι και τις ιδιότητές του. Πρώτα, ότι είναι αντισηπτικό, προλαβαίνει τη σύψη. Δεύτερον, ότι είναι ζωτικό για τον οργανισμό του ανθρώπου. Χωρίς αλάτι δεν ζει ο άνθρωπος. Και πληροφοριακά θα ήθελα να σας πω κάτι που βρήκα. Στο σώμα του ζώντος ανθρώπου, το δικό μου, το δικό σας κτλ, αυτή τη στιγμή υπάρχει πάντα μισό κιλό αλάτι. Φανταστείτε, όταν εμείς βάλουμε λιγάκι, μέσα μας έχουμε μισό κιλό αλάτι και πρέπει να το έχουμε αυτό από το βάρος μας. Και στο διάστημα δε εκάστου έτους, σε ένα χρόνο μέσα, ο άνθρωπος εισάγει στον οργανισμό του 8 κιλά αλάτι. Είναι η δόση συντηρήσεως που παίρνει κάθε μέρα. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να, πρέπει να πούμε ότι οι οδοξασίες ότι τα υγιεινά φαγητά είναι τα ανάλατα, δεν είναι σωστές. Είναι σωστές μόνο για τους ασθενείς, για αυτούς που έχουν πρόβλημα. Για τους υγιείς δεν είναι το ανάλατο φαγητό υγιεινό. Δημιουργεί προβλήματα στον οργανισμό. Εν πάση περιπτώσει, είναι απαραίτητο, και αν δεν υπάρχει αυτό και δεν συντηρείται, ο άνθρωπος πρώτα τυφλώνεται, όπως είχαμε πει, και μετά πεθαίνει, αν εξακολουθήσει να μην έχει αλάτι. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει, διότι το αλάτι, δόξα τω Θεώ, είναι το πιο φθηνό πράγμα και το πιο άφθονο στην ζωή μας, και γι' αυτό και δεν έχουμε και πρόβλημα. Τώρα όμως, αυτό το είπε ο Κύριος, και επίσης το αλάτι ήταν και καυστικό, ότι τσούζει. Πού όμως είναι καυστικό? Εκεί που υπάρχει πληγή, εκεί που υπάρχει κόψιμο, εκεί που υπάρχει βλάβη, ας πούμε, στο σώμα. Για το υγιές σώμα, το αλάτι, άμα το βάλουμε πάνω στα χέρια μας, δεν αισθανόμαστε τίποτα. Και αυτά τα είπε ο Κύριος παραβολικά για να μας μιλήσει για τις αντιστοιχίες που έχει με το πνευματικό αλάτι. Για αντιστοιχίες πνευματικές, για τις ιδιότητες των χριστιανών. Ποιος είναι ο χριστιανός, ας πούμε. Ποιες ιδιότητες πρέπει να έχει για να είναι χριστιανός. Με βάση βέβαια το αλάτι και την παραβολή που στήριξε σε αυτό. Λοιπόν, και το πνευματικό αλάτι πρέπει να είναι, όπως το είχαμε πει, πρώτον αντισηπτικών του κοινωνικού οργανισμού. Εάν ο πιστός, που έχει, οι πιστοί που έχουν το αλάτι της γης, που είναι σωστοί, που είναι ο πιστός, είναι ο άνθρωπος των μακαρισμών, εάν είναι σωστοί, είμαστε σωστοί εμείς, τότε δεν σαπίζει η κοινωνία. Είναι αντισηπτικό για την κοινωνία. Άμα λείψουν αυτό το πνευματικό αλάτι των ανθρώπων, των πιστών, των χριστιανών, των μακαρισμών όμως, όπως είχαν πει, τότε αρχίζει μια σύψη. Και ήδη νομίζω ότι αρχίζουν τα πρώτα συμπτώματα στην εποχή μας, διότι ελαττώνεται το πραγματικό αλάτι, το πνευματικό, η σωστή, οι χριστιανοί των μακαρισμών μέσα στην κοινωνία. Χριστιανοί είμαστε σχεδόν όλοι, αλλά αν είμαστε οι πιστοί που συμφωνούμε με τους μακαρισμούς, τους 9 που είπαμε του Κυρίου. Δεύτερον, το πνευματικό αλάτι, δηλαδή οι σωστοί, οι άνθρωποι, οι πιστοί, οι χριστιανοί, για τη ζωή και την επιβίωση του κοινωνικού οργανισμού είναι απαραίτητο. Όχι μόνο δηλαδή για να προλάβει τη σύψη της κοινωνίας, αλλά και για να την διατηρήσει ζωντανή διαμέσου των αιώνων και των χιλιετηρίων. Όπως την κράτησαν οι πιστοί χριστιανοί 2.000 χρόνια μέχρι σήμερα. Εάν η κοινωνία, οι οργανισμοί κοινωνικοί ζουν ακόμα και έχουν ζωή μπροστά τους, αυτό οφείλεται στο ότι η κοινωνία είχε αυτό το πνευματικό αλάτι στους πιστούς χριστιανούς. Επίσης, είναι καυστικό και οδυνηρό και το πνευματικό αλάτι, δηλαδή οι πιστοί χριστιανοί, με μόνη την παρουσία τους. Δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα στα διαφθαρμένα μέλη της κοινωνίας. Όταν σε μέλη διαφθαρμένα κοινωνίας παρουσιαστούν, υπάρχουν σωστοί πιστοί χριστιανοί, αυτό τους καίει τους άλλους. Είναι καυστικό, όπως το αλάτι, στα πληγωμένα μέλη και
τους κάνει να δυσανασχετούν. Αλλά μόνο με την παρουσία της χριστιανίας. Εδώ πρέπει να προσέξουμε ότι δεν είμαστε όσοι είμαστε, ας πούμε, αλάτι κατά της ύψεως κοινωνίας, με τις κατακρίσεις που θα κάνουμε εμείς και τις επικρίσεις κατά των αμαρτωλών, γιατί πολλοί νομίζουμε ότι είναι αυτή η δουλειά μας. Όχι, με την παρουσία μας απλώς και χωρίς να λέμε τίποτα. Γιατί όταν ο χριστιανός αρχίζει τις επικρίσεις, κατακρίσεις και τις μορφές, ας πούμε, πάβει να είναι άνθρωπος των μακαρισμών και ιδίως πάβει να είναι άνθρωπος του πρώτου μακαρισμού. Τώρα, ποιος είναι ο πρώτος μακαρισμός, πιστεύω να το θυμάστε, ποιος είναι. Να το θυμόμαστε. Είναι μακάρι, η πτωχή, το πνεύματι, ότι αυτό. Αν λοιπόν κανείς αρχίζει και κατηγορεί τους ανθρώπους ότι είναι άσχοι, ότι είναι διαφερμένοι, ότι είναι τούτο, ότι είναι εκείνο, νομίζοντας ότι είναι αυτή η στιγμή αλάτι, ήδη έχει χάσει την ταπείνωση και πάβει να είναι βέβαια αλάτι της γης, γιατί ο πρώτος μακαρισμός είναι αυτός. Μόνο με την παρουσία του φτάνει ο πιστός, ο σωστός, ο χριστιανός, που είναι άνθρωπος των 9 μακαρισμών, όπως τους είπαμε, μόνο με την παρουσία του είναι και έλεγχος, είναι και καυστικός. Και γι' αυτό και οι Άγιοι και οι πρώτοι χριστιανοί και οι μετέπειτα χριστιανοί, που ήταν πραγματικό αλάτι της γης, όχι μόνο δεν κατέκριναν κανένα, αλλά τολμούσαν να μιλήσουν, διότι τους έπαιρνε, τους βάλανε στα θηρία, τους σκοτώνανε, τους εκτελούσαν, και όμως με την παρουσία τους γύριζε ανάποδα η κοινωνία, όπως ξέρουμε στα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε δηλαδή. Είναι καυστικό το πνευματικό αλάτι το πιστός χριστιανός εκεί που ζει, στην οικογένειά του, στο περιβάλλον του, στην γειτονιά του, στην κοινωνία του κτλ. Αλλά μόνο με την παρουσία του και με τα έργα του, τα οποία μιλούν απάνω του βέβαια. Αυτό πολλές φορές το ξεχνάμε και γινόμαστε κατήγοροι και εισαγγελείς και λέμε ότι προσπαθούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να σώσουμε τον άλλον. Να τον βάλουμε στη θέση και να τον σώσουμε. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να σώσουμε κανέναν. Ο Χριστός σώζει. Και ο Χριστός μας διέταξε, ο Κύριος, να είμαστε αλάτι με την παρουσία μας και όχι με τις επικρίσεις μας και τα μαλώματα και τα τέτοια. Στη συνέχεια, αφού τα είπαμε αυτά και προχθές, προχωράμε σε ένα ακόμα στίχο, μια ακόμα φράση. Εάν δε το άλλας μορανθεί, εν τίνη αληστήσεται, ποιος, η κοινωνία, η γη. Αν μορανθεί. Τώρα, το να χάσει, όταν λέει το άλλας να μορανθεί, είναι όπως ένας άνθρωπος να γίνει ένα μωρό που δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται. Δεν πάβει να είναι άνθρωπος ένας, καλά, το μωρό είναι μωρό, θα μεγαλώσει, αλλά ένας ενήλικας, 20, 30, 40 χρόνων, αν χάσει τα λογικά του, δεν ξέρει, δηλαδή την ξυπνάδα του ή γενικά την κρίση του κτλ. Και μην γίνει σαν μωρό, τότε πάβει να είναι άνθρωπος, εφόσον έχει τα χρόνια του βέβαια. Έτσι, όταν λέει το αλάτι να μορανθεί, να πάβει να είναι αλάτι, να πάβει να αλατίζει. Αν το αλάτι πάβει να αλατίζει, αυτό θα πει μορανθεί, τότε με τι θα αλατιστούν τα τρόφιμα. Δηλαδή, αν το... και πάει αντίστοιχα και στο πνευματικό αλάτι, όπως είπαμε, στους πιστούς, τους Αγίους και όλους τους πιστούς χριστιανούς. Αλλά τώρα, μπορούμε να σκεφτούμε το εξής σε αυτή τη φράση, στο τριτό. Το να χάσει το αλάτι την αληθική του δύναμη, αυτό είναι απίθανο. Δεν συμβαίνει δηλαδή στο πραγματικό αλάτι, διότι όπως ξέρουμε διατηρείται χιλιάδες και εκατομμύρια χρόνια και μέσα στη θάλασσα και μέσα στη γη, σαν ορυκτό, και δεν έχει χάσει ποτέ τη δύναμή του. Αλλά είναι απίθανο να συμβεί αυτό για το πραγματικό αλάτι. Και θα πρέπει να είναι απίθανο να συμβεί και για τους πραγματικούς χριστιανούς. Αλλά εδώ κάνει αυτή την υπόθεση ο Κύριος μας, ότι μπορεί, αν το αλάτι, με ένα εάν το βάζει, είναι υπόθεση του Κυρίου δια την οικονομία του παραβολικού λόγου, για να βγάλει την παραβολή. Εάν δηλαδή είναι απίθανο να συμβεί στο πραγματικό αλάτι, είναι όμως πολύ πιθανό να συμβεί στο πνευματικό αλάτι της γης, που είναι οι χριστιανοί, όχι βέβαια στους Αγίους. Σε όλους τους άλλους προσπαθούμε να είμαστε αλάτι. Προσέξτε, λέει, ότι αυτό το πνευματικό αλάτι ο χριστιανός μπορεί να χάσει την αρετή του, την εκκλησιαστική, τη σωστή του εκκλησιαστική ζωή, την νηστεία του κτλ. Και τότε πάβει να είναι αλάτι, διότι πάβει να ανήκει στους 9, να εφαρμόζει τους 9 μακαρισμούς. Όταν ζει υποκριτικά
και το μεν υποθετικό, το άναλο αλάτι γίνεται άχρηστο και το πετάμε στα σκουπίδια. Σου δεν ισχύει έτοιμα, λέει παρακάτω, μην βυθίσετε έξω και καταπατήσετε από τον ανθρώπο. Άμα το αλάτι σου κάνει λάθος, το πετάς στα σκουπίδια οπουδήποτε και το πατάνε ο κόσμος. Αλλά αυτό δεν το είπε για να πει ότι το ίδιο συμβαίνει και με το πνευματικό αλάτι, το σωστό χριστιανό. Ο φαινομενικός δηλαδή χριστιανός που έχασε την δύναμή του, την πνευματική ας πούμε, για πολλούς λόγους, και πλέον δεν είναι ο σωστός χριστιανός των μακαρισμών, αλλά ο φαινομενικός, αργά ή γρήγορα αποβάλλεται από την ενορία. Η ενορία δεν τον καταλαβαίνει σιγά σιγά, όσο και αν φαινομενικά φαίνεται ότι είναι πιστός, ότι είναι ζεστός, ότι ακούει σταυρούς και πολλά άλλα πράγματα και ακόμα και κηρύγματα μπορεί να βγάλει, αλλά στην ουσία μέσα του έχει χάσει βέβαια τους μακαρισμούς, την προσαρμογή τους μακαρισμούς. Αυτός είναι θα τον καταλάβει αργά ή γρήγορα η ενορία, και ή θα τον αποβάλει, ή εν πάση περιπτώσει θα τον αποβάλει, αποβάλλουν οι πιστοί από τις ψυχές των ανθρώπων, θα πήγει, δηλαδή δεν του έχουν καμία εκτίμηση. Θα ήθελα να πω σε αυτό ότι αυτό που λέει ο Κύριος, σου δεν ισχύει έτη η μη βληθεί να έξω και καταπατήσει από τον ανθρώπο. Η τύχη του είναι να τον πετάξει έξω η Εκκλησία, και από εκεί οι άνθρωποι να τον κάνουν σκουπίδι, να τον πατούν. Τώρα, βέβαια τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά, θα ήθελα όμως να αναφέρω ένα πολύ χτυπητό, παρόλο ότι αυτός που αναφέρεται δεν είναι Ορθόδοξος, είναι της άλλης Εκκλησίας, είναι της Παπικής Εκκλησίας, ο περίφημος Βολτέρος, ο οποίος πέρασε, ήτανε βαπτισμένος, δεν ήτανε άθεος εκγενετής. Αυτό φαίνεται βέβαια από το εξής περιστατικό που συνέβη. Ίσως να το ξέρουμε, ίσως και να μην το ξέρουμε. Θα ήθελα να το διαβάσουμε για να δούμε πώς είναι δυνατόν ένας που είναι αλάτης σε μια στιγμή, ή από εγωισμό ή από τον κόσμο, να πάψει να είναι αλάτη και να τον πετάξει έξω και να καταπατηθεί. Γράφει λοιπόν εδώ, αν και δεν είναι υπαρθόδοξο, αλλά είναι πολύ διδακτικό. Τραγικά συγκλονιστικό υπήρξε το τέλος του μεγαλύτερου εχθρού της θρησκείας, του Βολτέρου. Ξέρουμε τι είναι ο Βολτέρας. Εναντίον της Εκκλησίας. Σε όλη τη ζωή προσπαθούσε με κάθε τρόπο να συντρίψει την πίστη και τη χριστιανική ηθική. Το σύνθημά του ήταν «Συντρίψατε την άτιμη». Ποια ήταν η άτιμη? Η χριστιανική Εκκλησία. Αναρρύθμιτοι αναγνώστες του έχασαν την πίστη του και την ηθική διαβάζοντάς του. Δεν είχαν άλλωστε καθόλου άδικο να τον ονομάζουν πατριάρχη της απιστίας. Όταν όμως αρρώστησε βαριά, ζήτησε η ιερέα να τον εξομολογήσει. Από εδώ καταλαβαίνουμε ότι ήταν βαπτισμένος και ήταν χριστιανός στα μικρά του τα χρόνια, όπως πολλοί από εμάς. Και μόνο όταν μεγάλωσε πλέον έγινε αυτός που πολεμούσε την Εκκλησία, να τον εξομολογήσει. Θα μου πείτε, πολεμούσε τον Χριστό, την Εκκλησία, αλλά δεν ήταν από τους φιλιαρούς. Εδώ πρέπει να το προσέξουμε. Αυτά που έλεγε, τα έλεγε φανερά. Ήταν εχθρός του Χριστού, αλλά δηλωμένος. Και ο Χριστός μας, όπως ξέρετε από την Αποκάλυψη, προτιμάει οι άνθρωποι να είναι ή εχθροί του, ψυχροί, ή θερμοί δικοί του, των μακαρισμών. Εκείνο που ξερνάει ο Χριστός είναι οι φιλιαροί. Ο Βολτέρος ήταν ψυχρός, ήταν φοβερός, θα λέγαμε ότι είχα πει φοβερός, δηλωμένος εχθρός της Εκκλησίας, έστω και αν ήταν αυτή η παπική, αυτή είναι η ξέρει άλλωστε. Λοιπόν, όταν αρρώστησε βαριά όμως, ζήτησε η ιερέα να τον εξομολογήσει. Για να ζητήσει η ιερέα να τον εξομολογήσει, θα πει ότι ήταν βαπτισμένος χριστιανός πριν γίνει άθεος. Ο ιερέας ζήτησε με τη σειρά του από τον Βολτέρο να ανακαλέσει εγγράφος με την υπογραφή δύο μαρτύρων όλες τις ειρωνίες και τις συκοφαντίες του εναντίον της Εκκλησίας. Δηλαδή, εντάξει, μετανόησες, ο Χριστός δέχεται ακόμη πιο πολύ τους ψυχρούς, αλλά του είπε ο ιερέας και σωστά, αυτά που είπες και είχες τόσο καιρό, πει αν μετανόησες πραγματικά, να τα αρνηθείς εγγράφως και να έχουμε και δύο μάρτυρες όταν θα υπογράψεις, για να βεβαιώσουν ότι πραγματικά έχεις μετανοήσει, ότι έχεις αλλάξει αυτή τη γη, γιατί από εδώ και πέρα, αν γίνεις καλά, γιατί ήταν να πεθάνει, ότι θα είσαι υπέρ της Εκκλησίας και θα διορθώσεις το κακό που έκανες. Λοιπόν, ο Βολτέρος δέχτηκε
και εξέφρασε την ευχή πως ο Θεός μπορεί να τον συγχωρήσει. Το έγραψε, το υπέγραψε και ευχήθηκε να τον συγχωρήσει ο Θεός και να μην πεθάνει. Αυτή τη φορά όμως ξέφυγε το θάνατο. Πραγματικά ο Θεός του, ο Χριστός του χάρισε τη ζωή. Μόλις έγινε καλά και βγήκε έξω, πήγε στο θέατρο. Έτυχε να παίζεται ένα από τα έργα του, τα Άθεα. Ζωερές ζητοκραυγές υποδέχτηκαν το συγγραφέα. Κουβάλισαν το αγαλμά του στη σκηνή, γιατί άγαλμα, και το σκέπασαν με λουλούδια και στεφάνι. Ένας ηθοποιός είχε την έμπνευση να στεφανώσει τον ίδιο τον Βολτέρο, μετά την άργηση που είχε κάνει και αυτά τη μετάνοια. Εκεί, έτσι εκεί στο θέατρο, πέθαναν οι υποσχέσεις και ο Βολτέρος βυθίστηκε ξανά στη θρησκή του απιστία. Να το αλάτι που πήγε να γίνει αλάτι και τώρα έχασε πάλι την αληθική του δύναμη. Αργότερα αρρώστησε πάλι αρκετά σοβαρά. Για δεύτερη φορά ζήτησε ιερέα, αλλά τότε πλέον είχε πετάξει έξω η εκκλησία. Καταπατήθηκε υπό τον ανθρώπο. Λέει στη συνέχεια, οι φίλοι του όμως που τριγύριζαν το κρεβάτι της αγωνίας του, ζητούσε ιερέα πάλι. Δεν ήθελαν ούτε να ακούσουν κάτι τέτοιο. Ξέραν τι έγινε την πρώτη φορά, δεν ξαναγίνεται τώρα. Άδικα ο Βολτέρος τους συγκέντευε να τον λυπηθούν. Και μέσα στο θλιβερό παραλυρημά του άρχισε να κραυγάζει απελπισμένα. Ένα χέρι με άρπαξε και με σέρνει στο δικαστήριο του Θεού. Να ο διάβολος που έρχεται να με πάρει. Βλέπω την κόλαση. Κρύψε με, κρύψε με, κρύψε με. Ένας από τους φίλους του βγήκε έξω λέγοντας: είναι αδύνατο να ακούει κανείς αυτά τα πράγματα. Επιτέλους την τελευταία στιγμή οι φίλοι του άφησαν να μπει στο δωμάτιο του ετοιμοθάνατου ιερέας. Το φέρανε στο τέλος. Αλλά η θανάσιμη αγωνία είχε πια κυριαρχήσει και ο Βολτέρος είχε χάσει τις αισθήσεις του. Έτσι πέθανε ο πατριάρχης της απιστίας στο βάθος της πιο φρικτής αβύσης. Στο επικαταπατήσει. Και τον λιμόνοδο. Οι αδελφοί νοσοκόμος, πώς τη λέμε, πώς τη λένε αυτές, πώς τη λένε, οι αποκλειστικές ας πούμε, είχε νοσοκόμο, τα φύλλα, οι αποκλειστικές ας πούμε, οι αδελφοί νοσοκόμος που έμενε κοντά του αυτές τις στιγμές, κάθε φορά που την καλούσαν να περιποιηθεί κάποιο άρρωστο σοβαρά, ρωτούσε επίμονα προηγουμένως αν ο άρρωστος ήταν πιστός ή όχι. Βρέθηκα, λέει, κοντά στο Βολτέρο όταν πέθανε, έλεγε, και δεν θέλω πια να ξαναδώ ποτέ πώς πεθαίνει ένας άπιστος. Να, ότι τα λόγια, ότι έγινε προς στιγμήν με τη μετάνοιά του πιστός και ύστερα τα πέταξε όλα και έφτασε σε αυτό το σημείο που ακούμε. Είναι διδακτικά βέβαια αυτά τα πράγματα. Και τώρα πάμε, αφού τελειώσαμε με το αλάτι και είδαμε τι είναι το αλάτι που χρησιμοποιεί ως παράδειγμα ο Κυριός μας το φυσικό, που είναι σταθερό, δεν αλλάζει, δεν χαλάει ποτέ, που έχει όλες τις ιδιότητες που είπαμε και είναι απαραίτητο τόσο για τα συντηρητά τρόφιμα να μην σαπίζουν, όσο και για να συντηρεί τον οργανισμό που το έχει απόλυτη ανάγκη, αφού άλλος ο ορός του αίματος είναι αλατόνερο, όπως ξέρουμε κυρίως, και να είναι ας πούμε και καυστικό, διότι έτσι χρειάζεται. Και τώρα προχωράμε στον επόμενο στίχο, το 14, της περίφημης επί του όρους ομιλίας του Κυρίου μας, της μεγαλύτερης, περιφημότερης ομιλίας που ακούστηκε ποτέ στον πλανήτη και πρόκειται να ακουστεί κατά την δήλωση όχι μόνο χριστιανών αλλά και μεγάλων σοφών. Ημίσιεστε το φως του κόσμου, που δίνατε πόλεις κρυβήνε πάνω όρους κειμένη που δε και τα λοιπά. Λοιπόν, προφανώς όπως και με το αλάτι που είχε πει προηγουμένως, τώρα απευθύνεται στους μαθητές του και όχι στους όχλους. Όπως ξέρετε, όταν ανέβη στο όρος πήγαν πίσω κοντά του πολλοί, μαζεύτηκε όπως διαβάσαμε όχλος πολύ γύρω του και αυτός είχε και τους μαθητές του. Ήρθαν λοιπόν οι μαθητές του κοντά του, όπως μας είπε το κείμενο, και αν θέλετε διαβάσει το Μαθαίο το 5ο κεφάλαιο, και τα έλεγε αυτά που ακούμε τώρα, τους μακαρισμούς και αυτά που λέμε τώρα, στους μαθητάς του, και άκουγε βέβαια και όχλος. Δεν απευθύνεται όμως στους πολλούς, αλλά μόνο στους μαθητές. Λοιπόν, λέει στους μαθητάς, ημίσιεστε το φως του κόσμου. Φυσικά δεν μπορούσε να πει σε όλον εκείνο τον όχλο ότι είναι φως του κόσμου, το έλεγε στους μαθητάς. Αυτό βέβαια αφήνει το κείμενο να διαφανεί. Λοιπόν, προφανώς
μιλούσε στους μαθητές και όχι στους όχλους. Βεβαίως και προς εμάς τους πιστούς χριστιανούς μιλούσε εκείνη τη στιγμή, εφόσον μιμηθούμε τους Αποστόλους, γιατί τους Αποστόλους θα έλεγε αυτά, ή όπως είπαμε και, όταν μιλάγαμε για το αλάτι, όταν γίνουμε άνθρωποι των μακαρισμών. Διότι είναι φανερό ότι τα θεμέλια της περίφημης ομιλίας επί του όρους είναι οι μακαρισμοί. Γι' αυτό τους έβαλε στην αρχή. Μόνο τότε και εμείς θα είμαστε φως του κόσμου. Αν είμαστε άνθρωποι των μακαρισμών, θα είμαστε φως του κόσμου. Διαφορετικά δεν απευθύνεται σε εμάς και ας μην το ακούμε. Βέβαια θα είμαστε φως του κόσμου σαν ετερόφωτα, βέβαια. Όχι αυτόφωτα, δεν είμαστε εμείς το φως του κόσμου, ετερόφωτα, όπως γίνεται με τα φώτα που υπάρχουν στον πλανήτη. Όλα, αν εξαιρέσουμε τα πυρηνικά, είναι ετερόφωτα εν σχέση με τον ήλιο. Όλα παίρνουν από εκεί το φως τους. Τώρα, να πω για τα πυρηνικά που δεν παίρνουν το φως και την ενέργεια από τον ήλιο, μια και τόσα είναι η κατάρα του πολιτισμού που επέσυρε πάνω στο κεφάλι του ανθρώπου την κατάρα της αμαρτίας του. Και έχουμε μια προειδοποίηση από το Τσέρνομπιλ, ξέρετε, και μπορεί τώρα να το ξεχάσαμε, αλλά τότε όσο το θυμόμαστε, για τέτοια πανικός διάσταση που δεν ήταν τίποτα το Τσέρνομπιλ μπροστά στα πυρηνικά που είναι γεμάτος ο πλανήτης, τα πυρηνικά εργοστάσια, οι πυρηνικές και ατομικές βόμβες που έχει και η Ρωσία, που έχει η Αμερική, και εδώ στο Κοσλοντούι που είναι η Βουλγαρία, και έχει και αυτή και μάλιστα ετοιμόροπο. Όλα αυτά δεν ήταν απαραίτητα, δεν χρειάζονταν, δεν έχει φροντίσει ο Θεός, ο Χριστός, η φύση, να έχουμε τα μέσα να κινούμαστε χωρίς ατομική ενέργεια, χωρίς δηλαδή ενέργειες και τέτοια. Αλλά ο άνθρωπος τα έβαλε μέσα. Δεν μιλάμε λοιπόν για αυτά. Και ούτε ο Κύριος φυσικά θα μιλούσε για την πυρηνική ενέργεια σαν φως του κόσμου, αφού δεν μας το έδωσε έτσι. Απλούστατα, τη ραδιενέργεια και τα ραδιενεργά σώματα ο Θεός τα δημιούργησε. Τα έβαλε μέσα στα σπλάχνα της γης, στον πλανήτη, εκεί επιτελούν τον προορισμό τους. Αλλά τα έχει σε τέτοιο σημείο, στα ορυφτά και στα, εκεί μέσα που υπάρχουν, που σκάβουν και τα βρίσκουν, στα μεταλλεύματα, ώστε να μην είναι επικίνδυνα. Δηλαδή, ένα ραδιενεργό σώμα για να αποκτήσει, να δώσει τη μισή ραδιενέργεια, το ίμιση της ζωής του, ας πούμε, εκεί μέσα στη γη θα έχει 2.000 χρόνια. Εδώ που το βάλουν τώρα μέσα στην πυρηνική μπόμπα ή στο εργοστάσιο, το δίνει σε δευτερόλεπτα. Δεν το έχει έτσι φτιάξει ο Θεός. Δεν μιλάμε λοιπόν για τα πυρηνικά. Αλλά όλα τα άλλα φώτα που υπάρχουν στον πλανήτη μας είναι ετερόφωτα και προέρχονται, φωτίζονται. Αυτό φωτό είναι ο ήλιος. Όλα λοιπόν τα φώτα είναι ετερόφωτα. Το μόνο αυτό φωτό, από υλικής πλευράς μιλάω, όχι από πνευματικής, είναι ο ήλιος. Αυτός είναι η πηγή του φωτός και από αυτόν παίρνουν όλα τα άλλα και δημιουργείται και το φεγγάρι, όπως ξέρετε, η σελήνη παίρνει από τον ήλιο και φωτίζει, και οι πλανήτες και η γη ίδια για τους έξω της γης φωτίζει, αλλά δεν φωτίζει από δικό της φως, παίρνει από τον ήλιο. Είναι ετερόφωτο, είναι όμως φως. Επίσης τα φανάρια που ανάβουμε, τα λιχνάρια, τα ηλεκτρικά σαν αυτά που καίγονται εδώ, όλα έχουν πηγή τον ήλιο. Είναι φωτιστικά, είναι φώτα, αλλά ετερόφωτα. Και αν πείτε πώς, ας πούμε, το ηλεκτρισμό το παίρνει από τον ήλιο, ή πώς το λιχνάρι που και με το λάδι το πήρε από τον ήλιο, ή από το πετρέλαιο, όλα αυτά τα έχει πάρει από τον ήλιο, γιατί στα παλαιότερα χρόνια έγιναν εκείνα τα φυτά, τα πολλά, ας πούμε, και η οριώδη βλάστησης, η οποία μετά από ανακατατάξεις πήγε στα έγκατα της γης, όπως ξέρουμε, και εκεί η ηλιακή ακτινοβολία που μάζευαν τα πελώρια φυτά της εποχής εκείνης μπήκαν και κλείστηκαν μέσα στη γη και έγινε κάρβουνο και έγινε πετρέλαιο, και αυτό πάμε και βρίσκουμε τώρα. Το πετρέλαιο που βρίσκουν μέσα στα έγκατα της γης και το παίρνουμε, ή το λάδι, καλά, ας πούμε, για το πετρέλαιο που το βάζουμε και ανάβουμε φώτα, λάμπες κτλ., ή το βάζουμε στις μηχανές και μας δίνουν το ρεύμα, αυτό έχει τη δύναμή του πάρει από τον ήλιο. Όταν πρώτο δημιουργήθηκε η γη, ο πλανήτης, ήτανε, τα αυτά δεν υπήρχαν, υπήρχε ακαταστέβαστη η γη και έγινε το φως. Τώρα, θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Πώς
το λάδι που ανάβουμε στο λιχνάρι, και θα μας μιλήσει λίγο για το λιχνάρι, έχει πάρει το φως από τον ήλιο. Μα το λάδι το παίρνουμε από την ηλιά. Η ηλιά όμως πώς κάνει το λάδι? Από το ηλιακό φως. Φέγγει ο ήλιος και βγαίνουν τα πράσινα φύλλα της ηλιάς, γίνεται μέσα η χλωροφύλλη, η οποία χλωροφύλλη είναι μυστήριο για την επιστήμη, όπως και το αίμα, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν ξέρει πώς γίνεται, κάτω από τα μάτια μας. Παίρνει λοιπόν από τις ακτίνες, από το ηλιακό φως, η χλωροφύλλη στην ηλιά και στα άλλα φυτά την ενέργεια, την κρύβει μέσα στο λάδι, και το λάδι τώρα όταν το ανάβουμε, αυτή την ενέργεια που πήρε από τον ήλιο, αυτό το φως που αποθήκευσε εκεί η ηλιά από τον ήλιο, αυτό είναι που ξαναφωτίζει. Είναι ετερόφωτο και το μόνο αυτόφωτο είναι ο ήλιος. Θα μιλήσουμε συνέχεια γι' αυτό. Μας λέγει λοιπόν, «Ημείς εστέ το φως του κόσμου». Αυτή τη φράση που είπε ο Κύριος, αυτή η φράση, αυτό το ρητό, έχει ανυπολόγιστη βαρύτητα. Εάν σκεφτεί κανείς ότι το είπε αυτό το ρητό, αυτή τη φράση, αυτός που δημιούργησε το φως. Δεν το είπε κάποιος που μιλάει για το φως, χωρίς να ξέρει πώς έγινε αυτό το πράγμα. Ο Χριστός που μιλάει, «Ημείς εστέ το φως του κόσμου», αυτός δημιούργησε το φως, όπως μας πληροφορεί η Γραφή. Και η δοξολογία, όπως ξέρετε, αρχίζει με το στίχο «Δόξα εσύ το δείξατε το φως». Προς τον Χριστό να απευθύνεται και το δοξάζει. Και αν διαβάσουμε, και πρέπει να διαβάζουμε την Αγία Γραφή και μάλιστα τη Γένεση, εκεί στην αρχή του σύμπαντος της δημιουργίας, λέγει εκεί: «Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως, και γένε το φως, και είδε ο Θεός το φως ότι καλόν». Εδώ το φως το δημιουργεί ο Τριαδικός Θεός. Για προσέξτε το, είναι το κείμενο τέτοιο φτιαγμένο. Το επαναλαμβάνει τρεις φορές. Λέει: «Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως». Εδώ μιλάει ο Πατήρ, ο οποίος εκφράζει την ευδοκία του να γίνει φως. «Και γένε το φως». Εδώ μιλάει ο Υιός, ο Χριστός, ο οποίος ακούσε την επιθυμία, την ευδοκία του Πατρός, δημιούργησε το φως. Και είδε το φως ότι καλό κτλ. Είναι το πνεύμα το Άγιο, το οποίο φροντίζει να συντηρείται αυτό το φως και να μην σβήσει ποτέ. Έτσι είναι όλα τα κείμενα. Μόνο που στην Παλαιά Διαθήκη δεν φαίνεται καθαρά η Αγία Τριάς, διότι δεν ήταν η ώρα. Μόνο ο Χριστός μας αποκάλυψε τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Επομένως, το φως που λέγει στους μαθητάς του, «Εσείς είναι το φως», ξέρει τι λέει αυτό, διότι ο ίδιος το έχει δημιουργήσει. Τώρα, είπαμε ότι σήμερα όταν μιλούμε «Ημείς εστέ το φως του κόσμου», εννοούμε παραβολικά βέβαια σαν υλικό φως αυτόφωτο τον ήλιο, και ετερόφωτα είναι όλα τα άλλα. Ο ήλιος λοιπόν είναι απαραίτητος για τη ζωή του πλανήτη, την υλική, τη φυσική ζωή του πλανήτη. Το ηλιακό φως, μια που και σήμερα το πρωτογενές φως είναι το ηλιακό. Θα ήθελα όμως να δούμε, τα έχουμε πει βέβαια, αλλά έχουν περάσει 10-15 χρόνια από τότε και πιθανόν άλλοι να μην το θυμόμαστε και άλλοι να μην τα έχουμε ακούσει κιόλα. Ότι ο ήλιος που έχουμε σήμερα σαν την πηγή του φωτός που ζωογονεί τον πλανήτη με χίλιους δύο τρόπους, όπως θα δούμε, δεν έγινε την πρώτη ημέρα, αλλά έγινε την τέταρτη ημέρα της δημιουργίας. Είναι φανερό αυτό, αν δεν το έχουμε, είναι χαρακτηριστικό δηλαδή. Γιατί πολλές φορές όταν δεν έχουμε μελετήσει λέμε «και είπε ο Θεός και γεννηθεί και γίνεται το φως και λοιπά, και γίνεται το εσπέρα και γίνεται το πρωί, ημέρα μία, η πρώτη ημέρα». Αν δεν ξέρουμε θα νομίζουμε ότι έγινε ο ήλιος την πρώτη ημέρα. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό θα ήθελα, μια και αν και δεν είναι αυτό το θέμα μας, όμως έχει σχέση με το φως και τη δημιουργία του και την αξία του φωτός, να το δούμε στην Παλαιά Διαθήκη πολύ γρήγορα και να βγάλουμε και από εκεί τα συμπεράσματα. Λοιπόν, στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε την πρώτη τη χαραυγή της δημιουργίας του σύμπαντος. Λέγει εκεί λοιπόν, να το διαβάσω λίγο για να μην είμαστε και αγράμματοι στα της πίστεως της Εκκλησίας μας. Όσοι από εμάς, και εγώ το ίδιο πριν το διαβάσω, ήξερα ότι ο ήλιος δεν έγινε την πρώτη μέρα της δημιουργίας αλλά την τέταρτη. Όσοι από εμάς ξέραμε ότι τα φυτά είχαν γίνει πριν από τον ήλιο. Και πώς γινόταν η χλωροφύλλη και όλα αυτή η αναπτυξή τους? Από κάποιο, το πρωτογενές φως
που έγινε, τον ήλιο τον δημιούργησε για τα ζώα και για τον άνθρωπο. Μετά, αυτά βγαίνουν από τα κείμενα. Λέει λοιπόν, εν αρχή επίσης ο Θεός ο και τη γη, και λέγει, και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και γίνεται το φως, και κάλεσε ο Θεός το φως ημέρα και το σκότωσε, κάλεσε νύχτα. Και γίνεται σπέρα και γίνεται το πρωί η πρώτη ημέρα. Ξέρετε, το είπε ημέρα και το είπε νύχτα, αλλά δεν υπήρχε ημέρα και νύχτα το πρωί, όπως θα το δούμε. Η μέρα και η νύχτα έγινε την τέταρτη ημέρα. Δηλαδή, όταν λέμε ημέρες της δημιουργίας, εννοούμε μεγάλες χρονικές περίοδες. Ημέρα και αντιπροσωπεύει δημιουργία εκατομμυρίων ετών, δεν μιλάει για την ίδια τη δημιουργία την ώρα που έγινε, γιατί δεν ήταν κανείς να μπορέσει να την δει και να την περιγράψει. Ο άνθρωπος, όπως ξέρετε, έγινε την έκτη μέρα στο τέλος. Αυτά που γράφει ο Μωυσής τα γράψει. Αυτά βέβαια πανέβηκε στο όρο Σινά και εκεί είδε πράγματα που δεν ξέρουμε εμείς. Την ίδια τη δημιουργία σαν 7 ημέρες, σαν 6 ημέρες. Τα παρουσίαζε δηλαδή τα οράματα μέσα σε 40 μέρες που ήταν απάνω στο Σινά, σε 7 οράματα μια ημέρα στο καθένα. Γι' αυτό ο Μωυσής αυτά είδε σαν ημέρα τα είδε, σαν ημέρα τα έγραψε. Άλλο τώρα αν έγιναν σε διάστημα εκατομμυρίων ετών. Λοιπόν, η πρώτη ημέρα που την ονομάζει μία, σε τις άλλες, ημέρα Δευτέρα, ημέρα Τρίτη, Τετάρτη, αλλά την πρώτη λέει ημέρα πρώτη, λέει ημέρα μία. Άλλο αυτό είναι η Ανάσταση. Λέει μία το Σαββάτον η Βασιλής. Είναι ήδη από τη χαραυγή της δημιουργίας σημασμένη η Ανάσταση του Κυρίου μας. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στη δεύτερη ημέρα. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί ο στερέωμα εμέσως του ύδατος και έστω διαχωρίζον. Αναμέσω ύδατος και ύδατος και γίνεται ούτως. Δηλαδή, ο Θεός έφτιαξε και επίσης ο Θεός το στερέωμα. Δηλαδή, στη στερεά γη. Και διαχώρισε ο Θεός αναμέσω του ύδατος, ο ίν υποκάτω του στερεώματος και αναμέσω του ύδατος του επάνω του στερεώματος. Δηλαδή, έγινε η δομή του σύμπαντος και της γης όπως γίνεται, υπάρχει σήμερα. Και κάλεσε ο Θεός το στερέωμα ουρανών, το επάνω. Και είδε ο Θεός ότι καλό και γίνεται σπέρα και γίνεται το πρωί ημέρα Δευτέρα. Τη δεύτερη λοιπόν ημέρα ξεχώρισε τα νερά και τον ουρανό από τα άλλα στοιχεία. Και πάμε στην τρίτη ημέρα, γιατί ακόμα δεν μιλάει για ήλιο, και και τρίτωρα ημέρα. Και είπε ο Θεός, συναχθείτε το ίδιο το υποκάτω του ουρανού η συναγωγή μία και αυτή το ξηρά. Μόνο την τρίτη μέρα χωρίστηκαν η ξηρά και οι θάλασσες και μπήκανε εκεί που βρίσκονται και βέβαια και σήμερα, αλλά όχι ακριβώς τα ίδια μέρη, έχουν μετακινηθεί. Και έγινε το ούτως και συνήθει το ίδιο το υποκάτω του ουρανού εις της αγωγάς αυτών και όχι στη ξηρά. Έτσι έγινε την τρίτη μέρα και κάλεσε ο Θεός την ξηράν γην. Και τα συστήματα των υδάτων κάλεσε θαλάσσες και είδε ο Θεός τι καλό και είπε, δεν τελειώνει εδώ η τρίτη ημέρα. Είναι αυτό που είπαμε. Και είπε ο Θεός, βλαστησάτο η γη βοτάνη χόρτου. Τώρα δημιουργούνται τα φυτά. Βοτάνη χόρτου. Όταν λέμε χόρτο εννοούμε όλα εκείνα τα πελώρια φυτά τα οποία κατέκλυσαν τον πλανήτη. Δεν είναι ώρα να τα πούμε, τα έχουν πει άλλοτε, αλλά απλώς σας θυμίζω. Σπύρον σπέρμα καταγένωσε καθομοιότητα και ξύλο κάρπων ποιούν καρπών. Το σπέρμα αυτό είναι αυτό καταγένωσε από τη ζήση και γίνεται το ούτως. Και ξύναγεν η γη βοτάνη χόρτου, άρχισε να φυτρώνουν τα φυτά. Κατά γένος, με ειδικό σπέρμα, το σπέρμα να δίνει φυτό, το φυτό να δίνει σπέρμα, αυτό σημαίνει σπέρμα κατά γένος και καθομοιότητα, και ξύλο κάρπιμων, ποιούν καρπών, ούτε το σπέρμα αυτού είναι αυτό κατά γένος επί της γης. Και είδε ο Θεός ότι καλόν και έγινε το εσπέρα και έγινε το πρωί ημέρα τρίτη. Κλείνει και η τρίτη μέρα και ήλιος ακόμα δεν φάνηκε. Και πάμε τώρα στην τέταρτη ημέρα που σας μίλησα πριν, που αναφέρεται στο φως που έχουμε εμείς σήμερα. Εκείνο το φως που υπήρχε εκείνη την εποχή της δημιουργίας σήμερα δεν είναι πρωτεύον. Είναι το φως το αστρικό ή το φως του σύμπαντος, αλλά όχι της γης. Σήμερα έχουμε σαν φως, σαν αυτόφωτο τον ήλιο και ετερόφωτα όλα τα άλλα φώτα. Είναι το πυρηνικό, είπα. Και είπε ο Θεός, γεννηθείτε σαν φωστήρες, προσέχετε τώρα, στην τέταρτη μέρα. Και είπε ο Θεός, γεννηθείτε σαν φωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού, εις φαύσιν επί της γης. Να γίνει φωστήρας, δηλαδή ο ίδιος. Και του διαχωρίζει αναμέσω της ημέρας και αναμέσω της νυχτός.
για να ξεχωρίζει την ημέρα από τη νύχτα, και έσταση μία και εις καιρούς και εις ημέρας και εις ενιαυτούς, και να αρχίσει το ημερολόγιο. Να είναι ημέρα, να είναι νύχτα, να γίνονται μήνες, να γίνονται χρόνια. Πότε? Από την τέταρτη ημέρα της δημιουργίας, όταν ήρθε ο ήλιος επάνω εις τον πλανήτη. Τώρα πώς ήρθε, αυτό είναι άλλο θέμα, δεν είναι ώρα να το πούμε. Και έστωσαν σφάξινε το στερεώμα του ουρανού, ώστε φαίνινε επί της γης και έγινε το ούτως. Και ο ήλιος θα είναι στον ουρανό, όπως και η σελήνη αυτή, οι δύο φωστήρες. Ο ήλιος και η σελήνη και έγινε το ούτως. Όπως το έβαλε τότε, πριν από εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια χρόνια, έτσι κινείται ο ήλιος συνεχώς μέχρι σήμερα, χωρίς να κάνει ποτέ λάθος. Και έγινε το ούτως και επίσης ο Θεός τους δύο φωστήρες τους μεγάλους. Το φωστήρα των Μέγαν εις αρχάς της ημέρας, δηλαδή τον ήλιο, και το φωστήρα των Ελλάσσο εις αρχάς της νυχτός και τους αστέρας, τους πλανήτες και τους απλανήτες. Και έθετο αυτούς ο Θεός εν το στερεώματι του ουρανού, ώστε φαίνειν επί της γης, ώστε να φωτίζουν τη γη, και άρχιν της ημέρας και της νυχτός, και διαχωρίζουν αναμέσως του φωτός και αναμέσως του σκότου. Και είδεν ο Θεός τι καλό, και γίνονται σφαίρα και γίνονται πρωί, ημέρα Τετάρτη, την τέταρτη ημέρα λοιπόν, έγινε το που λέμε σήμερα ήλιο. Τώρα από αυτό φαίνεται, όπως είπα και πριν, ότι ο ήλιος δεν έγινε για τα φυτά, αν και τώρα και τα φυτά το χρησιμοποιούν, αλλά έγινε για τα ζώα και τελικά για τον άνθρωπο και για να μπει σε τάξη το ημερολόγιο. Από τότε άρχισε και το 24ωρο ημερονύκτιο που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τώρα, είπαμε ότι έτσι έγινε η δημιουργία, έτσι έγινε ο ήλιος και η σελήνη, δηλαδή παρουσιάστηκαν πάνω από τη γη την τέταρτη, δηλαδή την τέταρτη χρονική περίοδο μετά τη δημιουργία των φυτών. Τώρα θα μου πείτε, τα φυτά πώς μεγάλωναν, χωρίς ήλιο, αφού είχε απαραίτητα τα φυτά, και ιδίως οι πτέρυδες ήταν οι πελώρες εκείνη την εποχή, που χώθηκαν και έγιναν κάρβουνα και πετρέλαια τώρα, πώς αυτά μεγάλωναν, και όχι απλώς μεγάλωναν, αλλά γινόταν πελώρια, τέτοια μεγέθη δέντρων και φυτών και πτερίων δεν υπάρχουν σήμερα. Κατοντάδες μέτρα ύψος, και η γη όλη ήταν καλυμμένη από αυτά, για να έχει τέτοια αποθέματα πετρελαίου και κάρβουν σήμερα να τα βρίσκουμε, και οι άνθρωποι όχι να λένε δόξα στον Θεό, αλλά να τα χρησιμοποιούν και για να βασανίζουν τους ανθρώπους. Γιατί ό,τι ώρα το θυμηθεί, όπως ξέρετε, αυτές οι 7 αδελφές των πετρελαίων και όλη αυτή η συνωμοσία τη συλλογιστική δείχνει για ένα σύνθημα που τρομοκρατεί τον κόσμο. Τελείωσε το πετρέλαιο, υπάρχει έλλειψη, τι να κάνουμε, να ακριβήνει το πετρέλαιο. Και ακριβένει το πετρέλαιο, καταστρέφονται οι αγορές και πεινάνε, ας πούμε, οι άνθρωποι. Μετά το πανερώνει άψονα και γεμίζει τον κόσμο πετρέλαιο και πέφτει πάλι. Αυτά δεν τα είπε ο Θεός να γίνουν, αυτά είναι δουλειές της κακίας των ανθρώπων. Το πετρέλαιο δεν τελείωσε, ούτε υπάρχει περίπτωση το πετρέλαιο και το κάρβουνο που βγάζουν από τη γη να τελειώσει ποτέ. Γιατί είναι τέτοια τα αποθέματα που, εάν ποτέ κεγότανε όλο το πετρέλαιο που υπάρχει μέσα στη γη και όλο το κάρβουνο και τα λοιπά, το χρησιμοποιούσαμε δηλαδή οι άνθρωποι, θα έπρεπε η ατμόσφαιρα να γεμίσει διοξείδιο του άνθρωπος όπως ήταν στην αρχή της δημιουργίας. Δηλαδή δεν μπορούσε να τη ζήσει ο άνθρωπος. Υπάρχει λοιπόν και πετρέλαιο, όλα αυτά υπάρχουν. Σκεφτείτε ότι παίρνουν το φυσικό αέριο που λέμε και θα έρθει και στην πατρίδα μας. Αυτό το φυσικό αέριο που το φέρνει από τη Ρωσία και υπάρχει και στην Αμερική, στην Αλλάδα, στην Αλγερία κτλ. Είναι το ότι περισσεύει από το πετρέλαιο. Τα πετρέλαια που είναι κάτω από τη Σιβηρία, από την Αλάσκα, από στα έγκατα της γης, είναι τόσο πελώρια που αυτό ο αχνός που βγαίνει, δηλαδή η εξάρτηση που βγαίνει και βγαίνει αυτό το αέριο, είναι ικανό να γεμίσει την Ευρώπη. Θα φύγει εδώ και θα το χρησιμοποιήσουμε. Άρα δεν υπάρχει έλλειψη. Τα αποθέματα είναι πελώρια. Αλλά είπαμε, είναι η κακία των ανθρώπων που τα δημιουργεί. Αλλά θα ήθελα να πω τούτο. Τα φυτά από τα οποία προήλθε το πετρέλαιο και το κάρβουνο και τα βρίσκουν ότι είναι από φυτά στα απολυθώματα. Όταν βγάλουν το κάρβουνο, όχι αυτό που βγάλουν τα ξύλα, από τη γη, το γιάνθρακα, βρίσκουν επάνω οι παλαιοντολόγοι απολυθώματα που βλέπουν τι φυτά ήταν εκείνα που όταν καταχώθηκαν και πλακώθηκαν κάτω από τη γη, σιγά σιγά έγιναν κάρβουνο. Αυτά τα φυτά μεγαλώνανε με το φως της πρώτης ημέρας της δημιουργίας, δηλαδή το αστρικό φως
που δημιούργησε ο Χριστός. Όλα ο Θεός τα αποφάσισε, ο Χριστός τα δημιούργησε και το Πνεύμα το Άγιον τα συντηρεί και τα συνέχει, ώστε όπως ήταν τότε, πριν από εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια χρόνια, όπως κινείται η ίδια η σελήνη, κινείται και σήμερα. Ποιοι είναι αυτοί που τα συγκρατούν? Ο άνθρωπος ό,τι φτιάξει θέλει ύστερα από λίγο να το διορθώσει. Το ρολόι να το βάλει μπρος ή πίσω. Το πύραυλο να το κατευθύνει από κάτω και αν το πετύχει. Και άμα μείνει λίγο στο διάστημα, το τέλος αντιστέμεται. Εδώ αυτά κινούνται επί δισεκατομμύρια χρόνια και δεν αντιστέμουν τίποτα. Που σημαίνει ότι είναι έργα της άκτης ενεργείας, ξέρει τι κάνει και ξέρει πώς θα τα συντηρεί. Αλλά επομένως είχαν φως. Και αυτό το φως ήταν απαραίτητο για τα φυτά. Αλλά δεν ήταν απαραίτητο για τα ζώα και τη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό από την τέταρτη μέρα, αν διαβάσετε το κείμενο αν θέλετε, είχαμε κάνει και ομιλίες που υπάρχουν και σε κασέτες για το πώς έγινε η δημιουργία. Απλώς εγώ είχα να μην ανοίξω τώρα. Θέλω να πω το εξής. Ο ήλιος έγινε την τέταρτη μέρα με σκοπό να φωτίσει τους ανθρώπους. Έχει μια πνευματική νομίζω έννοια αυτό. Διότι ο Χριστός δεν ήρθε αμέσως από την δημιουργία του ανθρώπου ή από την πτώση του Αδάμ και την Εύα, πέρασε μια ολόκληρη εποχή χωρίς τον Χριστό, χωρίς τον ίδιο της δικαιοσύνης. Διότι όπως ξέρετε, ο Χριστός είναι ο ίδιος της δικαιοσύνης. Και ήρθε στα τέλη των αιώνων, πριν 2.000 χρόνια. Μήπως ασφαλώς θα υπάρχει τυπωμένο εδώ, γι' αυτό και ο ίδιος δεν ήρθε από την αρχή, αλλά μετά από τα μισά της δημιουργίας, προφητεύοντας και προτυπώνοντας ότι και ο ίδιος της δικαιοσύνης, ο ίδιος ο Χριστός δηλαδή σαν άνθρωπος, δεν θα έρθει από την αρχή, αλλά θα έρθει στο τέλος των αιώνων, που είναι τα έσχατα που ζούμε σήμερα. Έχει και μια τέτοια σημασία ότι ο ίδιος ο ηλιακό φως δεν έγινε αμέσως, αλλά έγινε για τον άνθρωπο. Τώρα, το τι σημασία έχει το φως, το ηλιακό, ο ήλιος για τον πλανήτη, είναι απαραίτητο να το πούμε, γιατί πολλοί νομίζουμε ότι και χωρίς τον ήλιο θα μπορούσε να ζήσει ο άνθρωπος με την τεχνολογία του, με τα ηλεκτρικά του, δεν ξέρω τι, με τα φωτοφωτιστικά του, τις τηλεόρες, τα πυρηνικά του κτλ. Άσε που αν μέναμε χωρίς ήλιο, μόνο με πυρηνικά θα υπήρχε ήδη η καταστροφή του ανθρωπίνου γένους, και καλό είναι να τα κλείσουν κάποτε αυτά τα πράγματα, διότι δεν χρειάζεται ούτε οικονομικά συμφέροντα, όπως ξέρουμε. Αλλά θέλω να πω τι είναι ο ήλιος και το ηλιακό φως, αυτό για να δούμε και τι είναι το φως του Χριστού και των Χριστιανών και των Αγίων για την κοινωνία. Για τον πλανήτη λοιπόν, το ηλιακό φως είναι η ζωή του πλανήτη μας. Η ζωή εννοώ, όχι το ανόργανο μέρος, όχι το χώμα, τις πέτρες και αυτά, αυτά ζουν και χωρίς ήλιο. Αλλά γιατί η ζωή, λοιπόν, το ηλιακό φως είναι απαραίτητο για την απολύμανση του πλανήτη. Ξέρετε ότι καταφθάνουν συνεχώς οι περιόδους ακτίνες, ακτινοβολίες, ας πούμε, ακτίνες διάφορες γάμα, οι οποίες βέβαια αν δεν προσέξουμε μπορούν να μας κάνουν ζημιά, άμα όμως προσέξουμε δεν μας βλάπτουν, και έχει προβλέξει ο Θεός, ο Χριστός μας, να βάλει και εκείνα τις ζώνες του όζοντος επάνω, για να μας φυλάνε από εμάς τους ανθρώπους, αν και εμείς φυλαγόμαστε και δεν εκτεθόμαστε σαν τρελή στον ήλιο, να μας φυλάνε, αλλά είναι απαραίτητα για την αποστήρωση του πλανήτη. Αν δεν ερχόνται αυτές οι ακτινοβολίες, τα βακτηρίδια θα είχαν τόσο πληθυνθεί που δεν θα φτάναν τα αντιβιωτικά όλοι τόνους και χιλιάδες τόνους για να τα σκοτώσουν, και δεν σκοτώνται, όπως ξέρετε, γιατί μεταλλάσσονται. Και όταν το βγάζουμε τον αντιβιωτικό, αυτό αλλάζει μορφή και γίνεται ισχυρό και αυθεκτικό και αλλάζει. Ο ήλιος είναι εκείνος που διατηρεί, αποστηρώνει, απολυμμένει τον πλανήτη για να διατηρείται τη γη μας διαμέσου των αιώνων. Ο ήλιος δίνει τη θέρμανση, θερμαίνει τη γη. Χωρίς τον ήλιο θα φτάναμε σε λίγο, ξέρετε πού, στο πλην 273 κάτω από το 0, δηλαδή στο απόλυτο 0. Δεν ήταν δυνατόν ο άνθρωπος να αναπληρώσει αυτό που, ας πούμε, ότι κατά κάποιο τρόπο ο ήλιος απομακρύνεται ή εκκλίνεται, δεν έδινε στη γη. Σιγά σιγά θα χάναμε και τις πηγές που έχουμε να θερμαινόμαστε κτλ. Και θα πάγωνε ο πλανήτης, και δεν θα πάγωνε απλώς να πάει στο 0, στο πλήν 10, στο πλήν 20. Η κατάληξη θα ήταν το πλήν 273, που είναι, όπως ξέρουμε, το απόλυτο 0.
Δεν ζει ο πλανήτης χωρίς τον ήλιο. Αργά ή γρήγορα θα πάγω, θα γινόταν ένας παγωμένος πλανήτης. Είναι απαραίτητο και για τη θέρμανση του πλανήτη, το ηλιακό φως, αλλά και για την διατήρηση της ζωής στον πλανήτη διαμέσου των χιλιετηρίδων, διότι όπως ξέρουμε, χωρίς χλωροφύλλη δεν υπάρχουν φυτά. Χωρίς φυτά δεν υπάρχουν και ζώα, γιατί τα ζώα τρέφονται από τα φυτά. Και όταν δεν υπάρχει τροφή για να φάει ο άνθρωπος, η τροφή, η πηγή της τροφής είναι ο ήλιος, το ηλιακό φως. Από εκεί ξεκινάει ο κύκλος της διατροφής. Από το φως, τα πράσινα φύλλα, τη χλωροφύλλη και περνάει μέχρι το σημείο που τον κάνει στα ζώα και το τρώγουμε και εμείς. Εάν λοιπόν πάψει να υπάρχει το ηλιακό φως, πάβει να υπάρχει χλωροφύλλη, πάβει να υπάρχει επομένως ζωή. Και μην πείτε ότι θα φτιάξει ένα άνθρωπο τη δική του χλωροφύλλη. Αδύνατο να γίνει αυτό, ακριβώς διότι ό,τι είναι έργο οργανικής ζωής, της άκτης της ενέργειας, της ζωής, δηλαδή που ό,τι έχει ζωή δεν φτιάχνεται από τον άνθρωπο. Είπαμε ότι θα ήταν ένα πελώριο κατόρθωμα, για να μην χάσουμε με τα επιτεύγματα, τα φαντασμαγωρικά που μας κάνει, να φτιάχνανε μια σταγόνα αίμα, που είναι αδύνατο να γίνει, γιατί. Γιατί το αίμα έχει αιμοσφαίρα, ζωντανά, κύτταρα, και τα κύτταρα έχουν DNA μέσα. Πού να το βρει ο άνθρωπος το DNA, να το φτιάξει και να το βάλει μέσα στο κύτταρο και να φτιάξει αίμα. Αυτά είναι τρελά και να τα πει ακόμα. Ο άνθρωπος ακόμα δεν έχει χαρτογραφήσει το DNA που έχει βάλει ο Θεός, ο Χριστός, μέσα στο κύτταρο. Που έχει δισεκατομμύρια γονικούς χαρακτήρες, όπως ξέρετε, σε δύο σειρές, τα άλλοτε αυτά, και προσπαθούν οι άνθρωποι όχι απλώς να το κατασκευάσουν, να το χαρτογραφήσουν. Και λένε ότι τους χρειάζονται 25 χρόνια ακόμα. Έχουν αρχίσει βέβαια τη χαρτογράφηση, δηλαδή να το γράψει σε ένα χαρτί. Τι χαρτί, σε έναν υπολογιστή μεγάλο. Και έχουν αρχίσει και υπολογίζουν ότι με ταχύτατους υπολογιστές ηλεκτρονικούς, όχι με το μυαλό, με το χέρι, δεν μετριέται ούτε σε αιώνες. Να το πετύχουν, λένε, στα 25 χρόνια. Σε 25 χρόνια απλώς θα έχουν, αν το πετύχουν, χαρτογραφήσει σε δισκέτες, σε ειδικές, το DNA του ανθρώπου. Πότε θα φτιάξουν το αίμα, πότε θα το φωτογραφίσουν, πότε θα το αντιγράψουν και αν το αντιγράψουν. Ποιος το έβαλε, δεν ξέρει η επιστήμη πότε μπήκε το DNA μέσα στο κύτταρο. Βλέπει το DNA αυτού του γονικού χαρακτήρα, υπάρχει και το άλλο, το διατροφικό, το RNA κτλ. Πότε μπήκε δεν ξέρουμε. Η επιστήμη δεν τα ξέρει αυτά. Και επειδή δεν μπορεί να μας μιλήσει στα βασικά, μας ζαλίζει με κάτι επιτεύγματα τα οποία είναι βέβαια φαντασμαγωρικά και καταπλήσουν και χάσκουμε, αλλά τόσο μικρή είναι η αξία τους, ώστε οι άνθρωποι που κοιτάμε με κατάπληξη και λέμε έκαμε τούτο άνθρωπο, έκαμε εκείνο, ύστερα από 2-3-5 μέρες καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν είναι τίποτα, δεν το συζητάμε, γιατί πραγματικά φούσκα είναι στην πραγματικότητα. Και να πούμε και κάτι άλλο, αυτά που φτιάχνει η τεχνολογία για να μας καταπλήξει, αυτά έχουν πλέξει περισσότερο τη ζωή μας και έγινε πολύ πιο δυσκολότερη με τις τεχνολογίες αυτές, που δεν έχουν σκοπό να μας διευκολύνουν, αλλά έχουν σκοπό να χρηματιστούν οι μεγάλοι και να βγάλουν κέρδη μεγάλα. Όλα αυτά δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, για τη διατήρηση της ζωής. Μάλλον μπορούν να την βλάπτουν και ήδη άρχισαν να την βλάπτουν. Για να μην πω και στα τρελά με τους πολεμισμούς, με τα λαγμένα και με τα τέτοια, που είναι η αρχή οδύνων, ας πούμε, εάν δεν επέβει ο Θεός. Λοιπόν, είδαμε διαμέσου των χιλιετηρίδων, διατηρεί τη ζωή ο ήλιος, το ηλιακό φως, τροφοδοτώντας μας με και με οξυγόνο για να αναπνέουμε και με τρόφιμα για να τρώμε. Διότι εάν δεν δουλέψει, από και ένα άλλο ας πούμε, μια και το λέμε, αν δεν γίνει χλωροφύλλη, δεν θα γίνει και φωτοσύνθεση και δεν θα χωριστεί το διοξείδιο του άνθρακος να γίνει άνθρακα, τροφή και οξυγόνο, οπότε σιγά σιγά το οξυγόνο θα σταματάει, θα λείψει. Γιατί αν δεν το δημιουργούν τα φυτά καινούργιο οξυγόνο, θα φτάσει στιγμή που θα έχουμε και οξυγόνο. Ο ήλιος λοιπόν είναι απαραίτητος, ο ήλιος ο φυσικός για τη ζωή του πλανήτη. Αλλά αυτά τα είπαμε, τα είπε ο Κύριος δηλαδή, και χρησιμοποίησε τη λέξη κλειδί, το φως,
να μας δείξει ότι χωρίς το φως το δικό του, το πνευματικό, θα έχουμε τη μοίρα και την, και την, ας πούμε, την καταστροφή που θα είχαμε εάν δεν υπήρχε το φως του ηλίου. Την αξία, θα σας πω και ένα ρητό που το βρίσκω κάπου, είναι χαρακτηριστικό. Ότι οι αρχαίοι και μάλιστα και οι Λατίνοι ξέρανε την αξία τόσο του αλατιού όσο και του ηλίου. Και έγραψαν το εξής ρητό, δεν ξέρω ποιο σας γράφει, το βρίσκω και σας το λέω. Την αξία και τη χρησιμότητα των δύο των στοιχείων, δηλαδή του ηλίου και του αλατιού, εξέφραν οι αρχαίοι Λατίνοι με το γνωμικό. Sole et sale nihil utilis. Δηλαδή, ηλίου και άλατος ουδέν χρησιμότερο. Τα δύο απαραίτητα δηλαδή και τη ζωή είναι ο ήλιος και το αλάτι. Το λέω πάλι γιατί δεν ξέρω και λατινικά όπως το λέω. Sole et sale, sole είναι ο ήλιος, sale είναι το αλάτι. Sole et sale, nihil ουδενός ουτήλιος, πιο χρήσιμο. Κάπως έτσι είναι. Ξέρω λατινικά, τα ξέρω. Εγώ σχολείο δεν έμαθα ούτε λέξη. Λοιπόν, είδαμε τι αξία έχει το ηλιακό φως. Από εκεί και πέρα μπορούμε τώρα παραβολικά, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός μας, το είπε ο Κύριος επάνω στο όρος, χρησιμοποιώντας τα δύο βασικά της δημιουργίας για τον άνθρωπο, το αλάτι και το ηλιακό φως, για να περάσει στα πνευματικά, στο πνευματικό αλάτι και στο πνευματικό φως. Και το μένει πνευματικό αλάτι, δηλαδή τους ανθρώπους, του Αγίου, των μακαρισμών και όλους τους Χριστούς, το είδαμε. Τώρα να δούμε και το πνευματικό φως, για το οποίο μιλάει παραβολικά. Γιατί φυσικά ο Κύριος μας δεν εννοούσε το υλικό φως του ηλίου, αυτό το είχε σαν εικόνα για να δημιουργήσει, να πλέξει τον παραβολικό λόγο, για να φτιάξει την παραβολή. Ήθελε και επισημαίνει το πνευματικό φως, του οποίου πηγή είναι ποιος, ο Χριστός. Σε πολλά μέρη της Γραφής φέρεται αυτό το πράγμα, θα αναφέρω μερικά. Ότι το αυτόφωτο, όπως το αυτόφωτο που φωτίζει υλικά τον πλανήτη και δημιουργεί όλα τα άλλα φώτα είναι ο ήλιος, το πραγματικό αυτόφωτο, το πνευματικό, είναι ο Χριστός. Άλλωστε, το ακούσαμε και προημερών στο Μιλένιουμ εκεί, που λέει «Τη δικαιοσύνη ήλιε νοητέ». Είναι, από ό,τι ξέρω, αυτό το πλανήτη, Ο μόνος δε στην πατρίδα μας το πιάσαν σωστά το πράγμα που βάλαν το φως ηλαρών, όπως ξέρετε, και του δικαιοσύνης ήλια νοητέ και μισή νησίδευκα. Αυτά ακούστηκαν από ό,τι ξέρω, γιατί εγώ σε λειτουργία και δεν έκανα να τα ακούσω. Αλλά εσείς τα ακούσατε. Αυτά, και αυτό οφείλεται βέβαια στον Μίκη το Θεοδωράκη, που όπως ξέρετε, είναι πολύ σωστός άνθρωπος. Και όταν γιορτάστηκαν τα γενέθλια, δια στην ουσία, αυτό το Μιλένιουμ, έστω και αν έγινε με παλαιολογητικό τρόπο, διότι αυτοί οι μεγάλοι και σοφοί και οι σπουδαγμένοι και οι τεχνολόγοι κλπ, δεν κατάλαβαν το απρόσφατο, ότι το 2000 κλείνει στο 2001, εκεί ολοκληρώνεται το 2001, και το ξέρουν όλοι τώρα. Αλλά μια και ξεκίνησαν, έγιναν παλαιοημερολογίτες, έστω και αν στο ημερολόγιο τους είναι το νέο και όχι το παλαιό. Ένα χρόνο πίσω πήγαμε. Αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει εμάς. Τα γενέθλια του Χριστού είναι κάθε χρόνο και κάθε αιώνα. Επομένως, άλλωστε, όταν λέμε πρώτη, δεν γίνεται βέβαια. Δεν μας ενδιαφέρει αν το έκαμε σωστά ή όχι. Λέμε για την αγραμματοσύνη τους επάνω στην έπαρση που είχαν. Και έχουν γελιοποιηθεί σε όλη τη διάρκεια τη δικαιοσύνη. Αυτού του ηλίου τα γενέθλια τα γιόρτασε ο κόσμος, χωρίς οι περισσότεροι να το καταλαβαίνουν τι γιορτάζουν, αλλά είπαμε μόνο από εδώ, από την Ελλάδα, ξεκίνησε κάποιο μήνυμα που όποιοι θέλουν να το καταλάβουν. Μπορεί να το καταλάβουν πολύ. Ό,τι αν άκουσα καλά, το CNN, το οποίο είναι πολύ δύσκολο κανάλι και πρέπει να βρει 1.000.000 το λεπτό για να μιλήσει πέρα, κράτησε, λέει, κασέτα 15 λεπτών από των Αθηνών, αυτά τα που εξάλλησε πάνω στον Παρθενώνα τη δικαιοσύνη και τα λοιπά. Για να το κρατήσει, κάπου θα πιάσει τόπο. Και μακάρι να πιάσει κάπου τόπο. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ανέφερα το Μίκη το Θεοδωράκη, που είναι πολύ σωστό άνθρωπο, ξέρετε, και δεν είναι δεμένο σε κάτι, δηλαδή δεν είναι
κολλημένος φανατικά σε κάποια ιδεολογία, όπως ξέρετε για τη ζωή του, δεν είναι τώρα η ώρα να μιλήσουμε γι' αυτό. Θέλω να πω τούτο μόνο, ότι όταν τον ρώτησαν, γιατί αυτός διάλεξε να μπει από το Άξιον Εστί εκεί στην Ακρόπολη, το τραγούδι, ας πούμε, μαζί με τον Φασιλαρό. Όταν ρώτησε γιατί το έβαλε αυτό, λέει, ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης είναι αυτό που χρειάζεται η ανθρωπότητα σήμερα. Λέει, αυτό χρειαζόμαστε, λέει. Τι γι' αυτό το έβαλε. Και είχε δίκιο. Αυτό. Τη δικαιοσύνη στον ίδιο τον νοητό χρειάζεται σήμερα ο άνθρωπος, αν δεν θέλει να εξαφανιστεί από το τρόπο της γης. Λοιπόν, ο Χριστός είναι, είπαμε, ο ήλιος της δικαιοσύνης ο νοητός, άλλωστε αυτό ο Ελίτης το πήρε από την Εκκλησία μας, υπάρχουν πρωτοπάρες της Εκκλησίας μας, της δικαιοσύνης ήλιος νοητός, και προς τη μύτη το πήρε όπως ήταν, απτούσε και το έβαλε στο άξιο νοητό. Άλλωστε γι' αυτό πήρε και το βραβείο νόμου. Λοιπόν, ακούστε τώρα για το φως που είναι ο Χριστός. Προχθές ακούσαμε ο λαός, ο καθήμενος σε σκότη, είδε φως μέγα, είναι προφητεία του Ισαΐου, μας είπε ο Μαρθαίος. Και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου, φως ανέτειλε να αυτής. Αυτό το φως είναι βέβαια ο Χριστός. Κι άλλο, ο Θεός, ο υπόνοι, σκότους, φως λάμψε, μας λέει ο Παύλος αυτή τη φορά, ως έλαμψε εν τες καρδίες ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης Θεού εν το προσώπο Ιησού Χριστού. Να ποιος είναι το φως κατά τον Παύλο. Αλλά ο ίδιος ο Χριστός μας το είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Δεν είναι ανάγκη να πάμε σε άλλο, που το είπε ο ίδιος. Ο ακολουθών εμεί ουμή περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Το φως της ζωής λοιπόν είναι ο Χριστός, όπως το φως της ζωής το υλικό είναι ο ήλιος, όπως είδαμε. Ιωάννου ή τα 12 είναι αυτό, έξι το φως της ζωής. Σε αυτή τη βάση λοιπόν της αξίας του φωτός που ο ίδιος το δημιούργησε και ο ίδιος το παρουσιάζει τώρα σαν παραβολή, ο Χριστός είναι αυτόφωτος. Δεν παίρνει από αλλού το φως, το πνευματικό, το νοητό που σώζει τον άνθρωπο, είναι πηγή του πνευματικού φωτός ο Χριστός μας. Αυτό θα πει αυτόφωτος, ο ίδιος του και εσείς ο νοητός, οι δε μαθητέ του και Απόστολοι, στο οποίο μίλησε στην Επιτουλόρους και δι' αυτόν προς όλους εμάς, οι μαθητές και Απόστολοι του είναι τα πρωτογενή ετερόφωτα. Γιατί οι Απόστολοι ετερόφωτα είναι του πνευματικού φωτός. Το μόνο αυτόφωτο είναι ο Χριστός. Τα πήραν λοιπόν οι Απόστολοι του, κοιτάζεσαι, που παίρνουν από αυτόν το φως, το πήρανε από τον Χριστό, όπως η σελήνη και τα διάφορα υλικά φώτα τα παίρνουν από τον ήλιο, έτσι και οι Απόστολοι πήραν από τον Χριστό, που είναι το αυτό φως το πνευματικό, και το διέδωσαν σε ολόκληρο τον κόσμο. Στη συνέχεια δια των Αποστόλων και δια της Αποστολικής διαδοχής, κατά τη χειροτονία, είχαμε δει τελευταία μια χειροτονία των νέων επισκόπων, μεταδόθηκε το φως και μεταδίδεται μέχρι σήμερα. Αυτό το πνευματικό λοιπόν φως φτάνει μέχρι σήμερα με την αποστολική διαδοχή, όπως ξέρετε. Και είναι φοβερό, όχι ότι θέλω να κατακρίνω, αν μερικοί παλαιομερολογίτες, όχι το όρος, ούτε τα Ιεροσόλυμα και όλοι αυτοί είναι σωστοί, έχουν την αποστολική. Έχουν γίνει μόνοι τους καμιά φορά επίσκοποι και έχουν χειροτονηθεί μόνοι τους και δεν έχουν πάρει αυτό το φως, τη διαδοχή την αποστολική. Αυτό όμως είναι δικό τους πρόβλημα. Λοιπόν, όλοι συνέχεια δια των Αποστόλων γίνονται ετερόφωτα οι Άγιοι, οι οποίοι γίνονται φως, αυτό εννοεί ο Κύριος, οι ιερείς με τα μυστήρια, ο λαός των μακαρισμών, γιατί είπαμε πάντα ότι οι βάσεις όλων αυτών είναι ο Ομιλίας είναι η μακαρινή, διότι κατά τον δια των μακαρισμών που έβαλε στην αρχή μας έδωσε το τεστ, την ιδία λίθο θα λέγαμε για την γνησιότητά μας. Αν νομίζουμε ότι είμαστε γνήσιοι πιστοί και είμαστε φως, ας πάρουμε το αλφαβητάρι των μακαρισμών που καλά να το έχουμε γράψει και χωριστά, και να συγκριθούμε και σαν καθρέφτη να δούμε, είμαστε
Όχι να λέμε ότι είμαστε πιστοί και ότι είμαστε ορθόδοξοι και σούπερ καμιά φορά και καταρακεραυνόμε τους άλλους που δεν είναι τόσο πολύ πιστοί. Άνοιξουμε μια ματιά εκεί, θα δούμε αν πράγματι είμαστε σωστοί και αν πράγματι είμαστε φως. Αυτό είναι το τεστ, είναι η λιδία λίθος. Η λιδία λίθος είναι που έχουν οι χρυσοφόοι και τρίβουν απάνω το κόσμο να δουν αν είναι πραγματικό χρυσάφι. Εκεί να τρίβουμε, θα έλεγα, να μην το πω έτσι χειδέα, τον εαυτό μας για να βλέπουμε αν είμαστε και αν δεν είμαστε, να προσαρμοζόμαστε, να μετανοούμε και να γινόμαστε φως. Και τότε θα ισχύει και για μας αυτό που είπε και για όλους τους δικούς του εαυτούς μας, εσείς είσαστε το φως του κόσμου. Βεβαίως συνεχίζει, αλλά τώρα τελειώσαμε, η φλεξίδρα έληξε, να μην κάνουμε και κατάκριση.